Σύλλογο Γνάτσου και η Ένωση Σωματείων Καλαμοσφαίρησης Κυκλάδων να βραβεύσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στο άθλημα, τον κύριο Γιάννη Γιωσμά. Ο κύριος Γιάννη Γιωσμά είναι ο άνθρωπος που όπως δείχνουν και πιο παλιοί, βοήθησε να πάει το μπάσκετ με κορυφή στην Άξο. Υπήρξε παλιός αντιπρίτητος Βέσπερ Καλυφαίας, με την πανέλα του οποίου σαν παίκτης πρώτης πεντάδας πήρε το τίτλο του περιπτώσεως αθλητικού κέντρου στο νομό Αττικής το 1967. Αργότερα, διακρίθηκε με την πανέλα της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και από το 1978 που διορίστηκε ως καθηγητής στην Άξο, μας έφερε την αγάπη και τις γνώσεις για το μπάσκετ και τον παγκοσμιό γενικότερα. Μπάσκετ έπαιξε ξανά και επιτυχία στο εργασιακό πρωτάθλημα που είχε διοργανωθεί το 2005 στην Άξο και μάλιστα στέφθηκε πρωταθλητής με τον Άρη Καπνικό. Υπήρξε κουτής μπάσκετ από την ίδρυση του κλειστού γυμνασίου Νάξου μέχρι τις μέρες μας όπως και κουτής Κύπρου. Τέλος υπήρξε μέλος παλιμάχων αθλητών Κύπρου. Βοήθησε σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους του νησιού μας και του νησιού μας τις εκλογές μας. Το 2000 ο Πανεξαρχός Αθλητικός Όμιλος τον τίμησε με πλακέτα σαν φίλαθλο πρότυπο για την πολιτική προσφορά του σε δραστηριότητα του Συλλόγου. Σαν φίλαθλο πρότυπο εξακολουθεί να παρακολουθεί και να ενισχύει όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του νησιού μας. Τον ευχαριστούμε για την πολιτική προσφορά του στα αθλητικά δρόμια του νησιού μας. Την απονομή της πλακέτας θα κάνει ο αντιπρόεδρος του αθλητισμού κ. Εμμάκυρος Κατσαράς και ο πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής Νάξου, ο κ. Γεώργιος Νενάκης. Σοφία Μανολά, Στέλλα
Τσακωνιάτου και Μανώλη Κατσούλη. Με τους οποίους είχα μια άψογη συνεργασία και διατηρώ μια στενή φιλία. Την οικογένειά μου, την οποία και ευχαριστώ για την υπομονή της να με έχει μακριά της τα Σαββατοκύριακα στη Γραμματεία επί 20 ολόκληρα χρόνια. Σας θυμηθώ τέλος και θα ευχαριστήσω τους δύο μπασκετικούς συλλόγους στους οποίους υπήρξα κριτής όλα αυτά τα χρόνια. Στο Παναξιακό, τόσο για τις επιτυχίες του στο στίβο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο, που προβάλλουν το νησί μας σε διεξή τα ολόκληρα χρόνια, όσο και για το ότι με τίμησε, όπως προαναφέρθηκε, το 2000 σαν φύλαθλο πρότυπο για την προσφορά μας στις δραστηριότητες του συλλόγου. Και το να πας στα φανάρια, τόσο... τόσο για την απονομή και τα καλά του λόγια στο πρόσωπό μου, όσο και για το ότι συνεχίζει τον επιτυχημένο μπασκετικό δρόμο που χάραξε ο Παναξιακός και κάνει εμάς περήφανους και την άξονα να ακούγεται στις μέρες μας μπασκετικά σε όλη την Ελλάδα. Αν ξέχασα κάποιους παράγοντες ή πρόσωπα στα οποία θα έπρεπε να αναφερθώ, παρακαλώ να με συγχωρέσουν, μιας και οι θύμησες είναι πολλές. Υπόσχομαι να συνεχίσω να υπηρετώ τον αθλητισμό από τη θέση του καλού φιλάθλου αυτή τη φορά και εύχομαι στα αναξιακά και την κλαδίτικα σωματεία και τους αθλητές μας να έχουν υγεία, πρόοδο και επιτυχίες μέσα από ένα υγιή και ευγενή.